Και πριν συνεχίσω, θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Κάντε και ένα like και μοιραστείτε και το βίντεο. Όλα αυτά θα μου δώσουν χαρά και κουράγιο για να συνεχίσω και σας ευχαριστώ. Πρώτη συνταγή με πολύκομπο και μαύρο σαμπούκο. Ψιλοκόβουμε 20 γραμμάρια πολύκομπο και 20 γραμμάρια σαμπούκο. Ανακατεύουμε τα μυρωδικά και τα βράζουμε σε 500 ml νερό. Χρησιμοποιήστε το παρασκεύασμα για κομπρέσες στις πληγείσες περιοχές. Οδηγίες για να φτιάξετε κομπρέσες μπορείτε να δείτε σε σχετικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι. Ο σχετικός σύνδεσμος βρίσκεται κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Δεύτερη συνταγή. Με δίκταμο. Τα φύλλα του χλωρού δίκταμου έχουν την ικανότητα να σταματούν το αίμα και βοηθούν στην επούλωση των πληγών. Όσο για τα ξερά φύλλα του δίκταμου, τα κάνουμε σκόνη και με αυτήν πασπαλίζουμε την πληγή, κυρίως για να σταματήσουμε το αίμα. Το δίκταμο είναι ένα πολύτιμο για την υγεία βότανο και σχετικό βίντεο υπάρχει στο κανάλι Mea Culpa. Τον σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Τρίτη συνταγή με κολιτσίδα, μέλι και εθέριο έλαιο καμφοράς. Πάρτε 50 γραμμάρια φύλλα κολιτσίδας και αλείψτε τις καλά με μέλι και εθέριο έλαιο καμφοράς. Εφαρμόστε στην πάσχουσα περιοχή και καλύψτε με επίδεσμο. Το κάνετε μία φορά την ημέρα για μία τουλάχιστον εβδομάδα. Για το μέλι και την καμφορά υπάρχουν σχετικά βίντεο στο κανάλι και τους συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Τέταρτη συνταγή. Με άνθη και φύλλα αγριμονιάς. Σε 2 ποτήρια νερό βράζετε 20 γραμμάρια άνθη και φύλλα αγριμονιάς και πλένετε την πληγή. Το αγριμόνιο είναι ένα βότανο που θεραπεύει πολλές αρρώστιες και επουλώνει πληγές και σχετικό βίντεο υπάρχει στο κανάλι. Τον σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Πέμπτη συνταγή με σπόρους μουστάρδας και γιαούρτι. Προσθέστε λίγους σπόρους μουστάρδας σε 200 γραμμάρια γιαούρτι και ανακατέψτε. Απλώστε σε ένα κομμάτι μάλινο ύφασμα και εφαρμόστε στην πληγήσα περιοχή. Και η μουστάρδα και το γιαούρτι έχουν πολλές και ενδιαφέρουσες ιδιότητες και σχετικά βίντεο υπάρχουν στο κανάλι. Τους συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Έκτη συνταγή με αγριό καρδαμούρα. Σε 2 ποτήρια νερό βράζουμε 15 γραμμάρια άγριο καρδαμούρας για 1 τέταρτο της ώρας. Με το αφέψιμα αυτό κάνουμε κομπρέσες στην πληγή. Αυτό το γιατροσόφι, εκτός από επουλωτικό, είναι και αιμοστατικό. Οδηγίες για να φτιάξετε αφέψιμα μπορείτε να δείτε σε σχετικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι. Ο σύνδεσμος βρίσκεται κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. 7η συνταγή με χρένο. Τρίψτε μερικές ρίζες χρένου και χρησιμοποιήστε ως κομπρέσα στην πληγήσα περιοχή. Εφαρμόστε 3 φορές την ημέρα. Το χρένο είναι βότανο που εκτός των άλλων ρυθμίζει τη λειτουργία ύπατος και νεφρών και περισσότερα μπορείτε να δείτε σε σχετικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι. Όπως πάντα, ο σύνδεσμος βρίσκεται κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή.